Μετά από μια εξαιρετικά καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό όπως ήταν το 2013, το 2014 έρχεται με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Οι αφίξεις αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να φτάσουν τα 20 εκατομμύρια τουρίστες και τα έσοδα αναμένεται να φτάσουν τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή και τα δύο είναι μεγέθη ρεκόρ. Καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών. Το επόμενο στοίχημά μας όμως, πάνω στο οποίο έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε από την αρχή και για το οποίο έχουμε προχωρήσει και στις απαραίτητες θεσμικές και άλλες ρυθμίσεις, είναι πώς θα εμπλουτίσουμε το τουριστικό προϊόν, πώς θα βελτιώσουμε την ποιότητα και άρα πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους τουρίστες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, βελτιώνοντας και το μέσο έσοδο, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, να καθιερωθεί και ως προορισμός για τις ειδικές μορφές τουρισμού που, όπως είπα, θα μπορέσουν να προσελκύσουν στον τόπο μας τουρίστες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, τουρίστες οι οποίοι όχι απλώς θα αφήνουν χρήματα στον τριτογενή τομέα, αλλά θα μπορέσουν να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, την αγροτική παραγωγή, και βεβαίως και πώς θα εκμεταλλευτούμε το πολιτιστικό απόθεμα της Κρήτης, την θρησκευτική κληρονομιά που έχουμε, έτσι ώστε να αναπτυχθούν και δράσεις σε σχέση με τον θρησκευτικό προσκυνηματικό τουρισμό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο Τουρισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, αλλά και όλοι οι ιδιωτικοί φορείς, συνεργαστήκαμε και αντιμετωπίσαμε το θέμα με την δέουσα σοβαρότητα και ωριμότητα, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η ρωσική αγορά παραμένει μια πολύ σημαντική αγορά για τον ελληνικό τουρισμό. Επομένως, θέλαμε σε πρώτη αντίδραση να φανεί ότι η Ελλάδα, ακόμα και στις δυσκολίες, στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Πρέπει να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται εκπρόσωπος του Ρωσικού Οργανισμού Τουρισμού στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και θα του θέσουμε το θέμα εκ νέου μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση όμως, θέλω να σας πω ότι συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Εξωτερικών πρώτα απ' όλα για να μπορέσει η Ελλάδα να συνεχίσει να έχει τον ίδιο ρυθμό στην έκδοση των θεωρήσεων για τους Ρώσους επισκέπτες, γιατί είναι εξαιρετικά καλοί επισκέπτες της χώρας και το έχουμε δει αυτό τα τελευταία χρόνια. Εμείς ως τουρισμός ερχόμαστε να δώσουμε υπεραξία σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια, ταιριάζοντας τον τριτογενή τομέα με τον πρωτογενή τομέα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ευρισκόμενοι σε χώρους ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σε χώρους όπου υπάρχει πολιτιστικό ενδιαφέρον, μπορούν περιοχές να αναπτυχθούν με βάση τα ενοποιεία και να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, πρέπει να δώσουμε δυνατότητες στους νέους ανθρώπους να μείνουν στις περιφέρειες και να μπορούν να δραστηριοποιηθούν και να επιχειρήσουν. Ο εινοτουρισμός, ο αγροτουρισμός και οι άλλες ειδικές μορφές τουρισμού δίνουν αυτή την δυνατότητα. Αν δεν αντιληφθούμε ότι προς τα έξω η Κρήτη είναι το brand name και ότι άρα ό,τι προβάλλουμε ως προϊόν, ως τουρισμός, πρέπει να έχει την Κρήτη στο επίκεντρο, τότε δεν βαδίζουμε στο σωστό δρόμο. Οι εινοπαραγωγοί όμως της Κρήτης το έχουν καταλάβει αυτό, έχουν ήδη συνεργαστεί και γι' αυτό και εμείς ως Υπουργείο Τουρισμού και ως Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ερχόμαστε να συνεργαστούμε μαζί τους για την προβολή των εινοπαραγωγών και του εινοτουρισμού της Κρήτης. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει από το Υπουργείο Τουρισμού τελευταία χρόνια και η αύξηση του τουρισμού η οποία έχουμε, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την ζήτηση των κρητικών προϊόντων και προπάτω των ελληνικών στα σούπερ μάρκετ. Άρα δημιουργούν ταυτόχρονα και μια αύξηση των εξαγωγών.